Κατανοητά και αναμενόμενα ήταν τα θέματα των αρχαίων ελληνικών που έδωσαν σήμερα οι υποψήφοι των Πανελληνίων για το 2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦΕ, το καινούργιο στοιχείο φέτος στις εξετάσεις των αρχαίων ελληνικών ήταν η νοηματική ερώτηση στο άγνωστο κείμενο, το οποίο δεν παρουσίασε όμως ιδιαίτερες δυσκολίες. Το διδαγμένο κείμενο αντιστοιχούσε στην ενότητα 3 από τον πρωταγόρα του Πλάτωνα και οι ερωτήσεις που το συνόδευαν ήταν κατανοητές και σαφείς. Το παράλληλο μεταφρασμένο κείμενο που δόθηκε για συγκριτικό σχολιασμό ήταν απόσπασμα από τον Προμηθέα Δεσμότη του Εσχύλου και υπήρχε στο σχολικό βιβλίο. Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από τον Κυνηγητικό του Ξενοφόντα. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην επεξεργασία του, ενώ η νοηματική ερώτηση που ζητήθηκε για πρώτη φορά στις εξετάσεις, σύμφωνα με την φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών που είχε ανακοινωθεί, ήταν εύστοχα διατυπωμένη με προφανή απάντηση. Αρχαία γράφουμε σήμερα. Πώς ήταν τα θέματα? Νομίζω ήταν έκπληξη το τι έπεσε ο πρωταγόρας. Περιμέναμε να πέσει Αριστοτέλης. Γενικά οι ερωτήσεις ήταν εύκολες. Στο άγνωστο είχαμε Ξενοφόντα επίσης εύκολο. Δεν είχε ιδιαίτερες τακτικές παρατηρήσεις. Γενικά ήταν εύκολα. Τι στόχευση έχεις για τις Στοχεύω νομική εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, το προσπαθούμε. Πώς πάει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα καλά. Και στην έκθεση εύκολα. Στα αρχαία καλά. Ελπίζουμε και για τη συνέχεια. Τι έγραφε σήμερα? Αρχαία. Πώς ήταν τα θέματα? Τώρα τι να σας λέω. Δύσκολα πολύ? Για μένα, ναι, το άγνωστο βασικά. Το γνωστό ήταν εντάξει. Είχε κανένα άλλο θέμα που ήταν πιο έτσι δύσκολο να λυθεί? Όχι. Το άγνωστο κυρίως δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη, οπότε γι' αυτό δεν έγραψα καλά. Αλλιώς ήταν καλά τα θέματα, πιστεύω. Τι στόχευση έχεις για φέτος? Δεν ξέρω, εγώ ψυχολογία ήθελα, αλλά θα δούμε. Τα φετινά θέματα των μαθηματικών τώρα μπορούσαν να προσεγγιστούν καλύτερα από τους υποψήφιους σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες και απευθύνονταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν εμβαθύνει στις έννοιες των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα Β ήταν προσιτό στο σύνολο των υποψηφίων. Το θέμα Γ απαιτούσε καλή γνώση θεωρίας και μεγάλη προσοχή στις πράξεις. Ενώ το θέμα Δ, όπως ήθιστε, ήταν το πλέον απαιτητικό, απευθυνόταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές και ειδικότερα το Δ4 ζητούμενο ήταν αυτό που θα καθορίσει την υψηλή βαθμολογία των υποψηφίων. Λοιπόν, έγραφα μαθηματικά κατεύθυνση. Πώς ήταν τα θέματα? Τα θέματα, λοιπόν, τα πρώτα ήταν εύκολα. Μετά λίγο από το τρίτο θέμα άρχισε να δυσκολεύει. Αλλά εντάξει, το προσπαθήσαμε. Δηλαδή το πιο δύσκολο το τέταρτο? Το πιο δύσκολο πρέπει να ήταν το τέταρτο, αν και δεν το πολύ είδα. Γιατί, εντάξει, ήταν δύσκολο όμως. Τι στόχευση έχεις για φέτος? Κυρίως στρατιωτικές και ΤΕΦΑ. Μαθηματικά προσανατολισμού φοιτητικών σπουδών. Ήταν δύσκολα? Παραδόξως όχι. Υπήρχε κάποιο θέμα που ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτά? Το Δέλτα, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά δεν ήταν δύσκολο από το θέμα της θεωρίας. Ήταν δύσκολο από το θέμα ότι ο μαθητής έπρεπε να προσέχει τις πράξεις του και τις παραγωγής του, όπως λέμε. Αυτό. Τι στόχους έχεις για φέτος? Πιστεύω ότι... Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρω να περάσω στην Αστιφυλάκων. Αν όχι, θέλω να περάσω στα ΤΕΦΑ. Είχε κάποιες δυσκολίες. Ήταν τα θέματα λίγο ψαρωτικά, μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, για ένα καλά διαβασμένο πιστεύω μπορούσε να τα καταφέρει. Να γράψει αρκετά καλά. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Εγώ προσωπικά τα έλυσα όλα εκτός από το Δέλτα 4, στο οποίο είχα μια δυσκολία και δεν ξέρω αν είναι σωστό. Αλλά τα υπόλοιπα νομίζω τα έκανα σωστά. Τι στόχευση έχεις για τις Πανελλήνες? Η σχολή που θέλω να περάσει είναι η Κάρον. Οπότε είναι αρκετά ψηλά. Θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο δύσκολα, περίμενα να ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εντάξει, είχε κάποιες παγίδες, κάποια δύσκολα σημεία, αλλά πατάβατα. Ήταν όντως δύσκολο το τέταρτο? Το τέταρτο πιστεύω το 2004 ήταν όχι δύσκολο. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος, πιστεύω. Γενικά ήταν πολλά τα θέματα. Εντάξει, δεν ήταν τραγικό το τέταρτο, ήταν όντως δύσκολο, είχε κάποια σημεία που έπρεπε να τα ξέρεις πολύ καλά. Αλλά πιστεύω ότι γενικά ήταν βατά. Τι στόχευση έχεις για τις Πανελλήνιες? Πού θέλω να περάσω? Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός.